στο προσκήνιο. Ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται το θέμα της στήριξης του τουρισμού Υπαίθρου, αγροτουρισμού και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού Υπαίθρου. Κύριος Νίκος Ασημιανάκης είναι ειδικό σύμβουλος αγροξενίας. Κύριε Ασημιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά με την ευκαιρία. Καλή χρονιά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε ότι συμμετέχετε και στο Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού Υπαίθρου. Αυτή είναι η πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Όμως είχαμε δουλέψει γι' αυτό. Ήρθε, το καλωσορίζουμε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και είναι τιμή μας. Είναι μια, είναι μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Ειδικός Σύμβουλος Αγροξενίας συμμετέχει σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτή την ομοσπονδία. Πρέπει λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε. Για ποιους λόγους? Αυτή τη στιγμή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία με αυτή τη θέση που πήρε η Ελλάδα μέσω από το πρόσωπό μου στο 7 Μελές να αναδείξουμε όλο μας το πλούτο που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό προϊόν του αγροτουρισμού, τουρισμού υπαίθρου, το οποίο όμως έχει μείνει πίσω. Μέσα από αυτή τη θέση στην Eurosite, έτσι ονομάζεται η Ομοσπονδία, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροτουρισμού, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να το αναδείξουμε, να το προωθήσουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο όμως έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται άλλωστε, δούλεψε όλη η κεντρική Ευρώπη και πολλές χώρες άλλες δουλέψανε τώρα με τον κορονοϊό, με όλη αυτή την πολύ δύσκολη συγκυριακή κατάσταση. Δούλεψε ο αγροτουρισμός, δούλεψε ο τουρισμός υπαίθρου. Και ειδικά στην περιφέρεια Κρήτης, να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όταν λέμε για δράσεις αγροτουρισμού, να μας φέρετε κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν σε κάθε νομό, υπάρχουν πολύ καλές δραστηριότητες, μονάδες. Να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τουρισμός υπαίθρου και αγροτουρισμός δεν είναι μόνο το κατάλημα. Όσο ωραίο κι αν είναι ένα κατάλημα, ένας ξενώνας, δεν είναι από μόνο το αγροτουρισμό και το τουρισμός υπαίθρου. Είναι όλες οι δραστηριότητες που συνθέτουν το μπουκέτο, ένα ωραίο πακέτο με τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα σε όλη την Κρήτη και σε κάθε νομό. Είναι δραστηριότητες οι οποίες προκύπτουν μέσα από το κατάλημα, μέσα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όχι ή γενικότερα πάντα, η περιοχή πάντα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και άλλες δραστηριότητες? Αυτό ακριβώς, η περιοχή και γενικά ο τουρισμός υπαίθρου είναι συνέργειες, είναι συνεργασίες. Αυτό είναι ο πλούτος και φυσικά τον χρειαζόμαστε, διότι δημιουργεί ένα πλούτο που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Καταλάβετε ότι είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος ότι είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός, είναι η υγεία της υπαίθρου, είναι η πνοή της υπαίθρου, δίνει το νόητα επαγγέλματα, κρατάει θέσεις εργασίας. Είναι ένα προϊόν που πρέπει να το, με την ευκαιρία μάλιστα αυτή τώρα. Βέβαια, κύριε Ασημιανάκη, έχουν ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με τα υπόλοιπα έξι μέλη. Στο επίκεντρο των οποίων και να μας πείτε και το κλίμα και τις αναφορές τους για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Όλες αυτές τις μέρες βρίσκομαι συνέχεια σε ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο. Είναι πολύ μεγάλο το χαρτοφυλάκιο. Το 7 Μελές αναλαμβάνει σχεδόν όλη την Ευρώπη απάνω του με θέματα, σχεδιασμό, προώθηση. Για την Ελλάδα υπάρχει πάντα, υπήρχε μια πράσινη σκέψη, μια ωραία σκέψη. Δηλαδή πέρα από τον ήλιο θάλασσα έχουν και μια ωραία σκέψη, γιατί υπάρχει πλούτος. Επειδή η Ελλάδα έχει μεγάλους ογκόλυθους, είναι μεγάλο ορεινές παιδιάδες και παιδιάδες, υπάρχει έτσι ένα διαφοροποιημένο προϊόν. Δεν είναι ένα χτήμα μόνο που έχει ένα κατάλημα στη μέση. Υπάρχουν ποτάμια, υπάρχουν η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πλούσια. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Τώρα τι γίνεται. Η ευκαιρία που έχουμε μέσα από αυτή τη θέση που μπήκα στο 7 Μελές, συν ότι πρώτη φορά δημιουργήθηκε Υφυπουργείο Ειδικών Μορφών Τουρισμού με την κυρία Ζαχαράκη. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό και από εδώ από την Ελλάδα και εγώ από το εξωτερικό.
να συνδράμουμε δυναμικά, όχι μόνο να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε. Ο σχεδιασμός μπορεί να υπάρχει, αλλά η δημιουργία νέων πόρων, να δώσουμε καινούργια πνοή στον αεροτουρισμό, στον τουρισμό υπαίθρου, που είναι το σύμπλεγμα δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είπατε ότι ο σχεδιασμός έχει εκπονηθεί, υπάρχει στο σιρτάρι. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν δημιουργήσαμε? Γιατί δεν έγιναν πράξεις αυτές οι πρωτοβουλίες? Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή του. Αυτό ξέρω. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή του, μάλιστα. Είναι πολλά χρόνια που δεν υπάρχει καταρχήν κάτι επίσημο. Αυτό το ξέρω το επίσημα, αλλά δεν είναι κάτι που σας το λέω. Ναι. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό που προσπαθούμε τώρα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολλές φορές δεν το πιστεύουμε ακόμα, θα προσπαθήσουμε και ο πρόεδρος της Αγροξένειας, ο κύριος Νίκος Φρανσισκάκης, και εγώ και όλοι από το εφταμελές που είμαστε στην Eurosite, πραγματικά δεν έχουμε το νότο θέλουμε να προστατέψουμε. Θα σας πω μόνο ότι προσπαθούμε η Αγροξένεια να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που είναι οι τέσσερις πληττόμενες χώρες από τον κορονοϊό, που είναι του Νότου: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα που προσπαθούμε να το πάρουμε ολόκληρο και λέγεται Αγρών. Έχουμε κάνει φάκελο, έχουμε συμμετέχει, πλοηγός μπήκε η Κύπρο. Αυτό είναι ένα που μας το δίνει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι τέσσερις αυτές χώρες είναι οι πλέον πληττόμενες στο Νότο. Θα υπάρξουν και κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις, σωστά, κυρία Σμιανάκη, για τα 30 χρόνια, ναι, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κορονοϊού επιτρέποντος. Αυτό έχω να πω, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη εξέλιξη, στο Λουξεμβούργο, το Μάιο. Το Μάιο του 2021 ετοιμάζουμε ήδη επαιτειακές εκδηλώσεις με πολύ όμορφες, δεν θέλω να τις πω τώρα, γιατί δεν έχουμε ακόμα, δεν έχω και αυτή την, να το πω, αλλά ετοιμάζουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις ευρωπαϊκές 30 χρόνια Eurosite. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, εκεί θα γίνουν και ανακοινώσεις, ετοιμάζουμε με επιτρόπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ετοιμάζουμε ένα πολύ καλό event στο Λουξεμβούργο το Μάιο. Θα αλλάξει το όνομα και το λογότυπο μετά από 30 χρόνια. Θα αλλάξει, επαναλαμβάνω, το όνομα της Eurosite. Νέα εικόνα και νέα πνοή, κατά κάποιο τρόπο, και νέες ιδέες. Πάμε μπροστά. Θα υπάρξουν εκεί μέσα και κάποιες. Η Ελλάδα συμμετέχει, σας πω μόνο, με πολύ δραστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι συμμετέχουμε, μπαίνουμε, ξανασχεδιάζουμε κάποια πράγματα μέσα στη Eurosite, σαν Ελλάδα, σαν Αγροξένεια, και μου δίνεται ευκαιρία και η συγκίνηση να το προωθήσω όσο γίνεται καλύτερα και να πραγματικά, δηλαδή, έχω τόσο πολύ μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό. Δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να τρέξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. 17 Φεβρουαρίου θα έχουμε και τη Γενική Συνέλευση. Σωστά. Ναι, το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο 17 Φεβρουαρίου, σωστά. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, θα έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα, κάτι χειροπιαστό για την Κρήτη, για την περιφέρεια. Θα υπάρξει. Θα υπάρχει γιατί δουλεύουμε αυτό το διάστημα, πέρα από την ενημέρωσή μου, δουλεύουμε και για αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε στην Ελλάδα και στην Κρήτη κάποια πλέον για το 2021, κάποια επιπλέον για το 2021. Δηλαδή αυτά που θα αρκότανε, ούτως ή άλλως, εντάξει, καλώς, θα προσπαθήσουμε να τα διεκδικήσουμε, να τα πάρουμε, να τα προσαρμόσουμε. Όμως το επιπλέον θέλουμε. Μάλιστα. Εξού και δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στη Γενική μας Συνέλευση, που θα έρθουν να μιλήσουν συνάδελφοι από το ΔΣ, από χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Λουξεμβούργο, ο πρόεδρος της Eurosite. Είναι για μας πολύ μεγάλη μας τιμή. Κυρία Σημιανάκη, βέβαια, συγχαρητήρια για την είσοδό σας στο επταμελές της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καταγράφουμε το ρεπορτάζ και μακάρι περί τα μέσα του Φλεβάρι να έχουμε και σημαντικές ανακοινώσεις στο μέτωπο της προώθησης του αγροτουρισμού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Αυτό ευελπιστούμε και εμείς. Αυτό θέλουμε να προτάξουμε. Γι' αυτό δουλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή μάλιστα. Γίνονται πολύ καλές κινήσεις πάνω σε αυτό. Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι μέχρι το Φεβρουάριο. Να σας ευχαριστήσω. Πολύ μεγάλος όγκος. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.